Καλημέρα κύριε Σεφερτζή. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Εσείς προσπαθούμε να βρούμε μια εξήγηση. Εγώ είπα από την αρχή ότι ήταν αυτό μια πράξη εξανθρωπισμού της πολιτικής. Δηλαδή η πολιτική στα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει πάρει στην κοινή μας συνείδηση, στη φαντασία, τη θέση μιας κοινής, ας πούμε, στην οποία δρούν κοινικά σκληρά τερατώδη πλάσματα που ανταγωνίζονται για την εξουσία και μόνο γι' αυτό, και ξαφνικά ανοίγει ένα παράθυρο και φυσάει ένας αέρας ανθρωπιάς. Αυτή είναι μια πολύ απλή δική μου εξήγηση. Τι λέτε? Σε μια περίοδο που πράγματι εκείνο που αναζητείται στην πολιτική είναι ακριβώς αυτό που λείπει. Η αίσθηση μιας προστασίας και μιας, θα έλεγα, ανάτασης πέραν πραγμάτων και αντιθέσεων που έχουν ξεπεραστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Τσίμα, ότι σχεδόν πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε 1,5 χρόνο που η ανθρωπότητα συμβιώνει με την ιδέα του θανάτου. Με τρόπο που η πανδημία κατέστησε πολύ παρόντα, πολύ επίκαιρο και σχεδόν καθημερινό βίωμα. Μπορεί να αποθείται, αλλά παραμένει στο υποσυνείδητο σαν μείζωνο πρόβλημα των ανθρώπων και σαν αφορμή να έρθουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και αντιμέτωποι με τα δημόσια πράγματα που τους περιβάλλουν. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και στο υπόβαθρο αυτού που σήμερα συμβαίνει μετά το θάνατο της Φόφης της Γεννηματά. Είναι μια διαφορετική υπενθύμηση της παρουσίας του θανάτου στη ζωή των ανθρώπων σε μια φάση που αισθάνονται έντονη την ανάγκη προστασίας από οτιδήποτε βιοπραγή, θα έλεγα, εναντίον της ζωής τους. Είτε ως φόβος για το άγνωστο που επίκεται ως η επόμενη μέρα της πανδημίας, είτε ως αναθεώρηση συνθιών και συνθήκων που είχαν θεωρήσει μέχρι πρότινος αυτονόητες και ανακαλύπτουν ότι δεν είναι. Υπάρχει αυτονόητα. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά είναι ενδιαφέρον ότι ένα τέτοιο είδους μήνυμα το δίνει ένα πρόσωπο της πολιτικής σε μια περίοδο που για πολλά χρόνια στην Ελλάδα η πολιτική είναι ένα πολύ συκοφαντημένο, μια πολύ συκοφαντημένη γειτονιά της πόλης. Δεν είναι μια γειτονιά στην οποία θα ήθελες να σε δούνε να τριγυρνάς, ας πούμε. Ναι, πράγματι, γιατί έχει συνδεθεί με μια απαξία. Και η απαξία αυτή είναι προϊόν της κατάρρευσης των ιδεολογιών που μέχρι πρότινος συνήχαν και την πολιτική και τις παρατάξεις και τις πολιτικές συγκρούσεις. Και αυτό ασφαλώς κάτω από την εμπειρία, θα επαναλάβω, και της πανδημίας και μιας καινούργιας αντίληψης για την πολιτική έρχεται τώρα στην επιφάνεια και ίσως αλλάζει και τις σχέσεις των ανθρώπων με την πολιτική. Από εκεί που ήταν μία απαξία, αποκτά μία καινούργια αξία. Λέτε να διαρκέσει? Γιατί αυτό που λέτε προϋποθέτει μια διάρκεια, προϋποθέτει μια αντοχή στον χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αλλά ούτως ή άλλως, κύριε Τσίμα, έχω την εντύπωση ότι έχουμε εισέλθει σε μία καινούργια εποχή που εκ των πραγμάτων η πολιτική μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των κοινωνικών ενδιαφερόντων. Το διαπιστώσαμε όταν σχεδόν έφτασε στο χείλος της κατάρρευσης όλο το οικοδόμημα που χτιζόταν και στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση τα τελευταία 30 χρόνια της κυριαρχίας αντιλήψεων, θα έλεγα, μεταπολιτικού χαρακτήρα, όπου όλα μετριόντουσαν με το μέτρο των επιχειρήσεων, του κέρδους, της επιβίωσης, και ξαφνικά αυτό το πράγμα αρχίζει να μοιάζει με αδιέξοδο που υποχρεώνει τους ανθρώπους να ξανασκεφτούν τα πράγματα από την αρχή, συμπεριλαμβανομένες και τις σχέσεις με την πολιτική. Άκουγα προηγουμένως τη ρεπόρτερ σας που μίλαγε για την παρουσία νέων ανθρώπων στο λαϊκό προσκύνημα της Φόφης. Είναι εντυπωσιακό και δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά και εγώ για τη φιλοξενία.